Προτείνω να πάμε σε μία ακόμα σύνδεση, να πάμε σε μία εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, να πάμε στην κυρία Ευγενίδη Πετρίδου, 80 ετών με 50 χρόνια εθελοντισμού. Θυμάται ιστορίες από γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν στις τάξεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έζησαν ιστορίες, τραγικές ιστορίες και βρέθηκαν στο μέτωπο. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον πρόεδρο, τον κύριο Αυγερινό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ξεχωριστή συνεργασία που έχουμε χτίσει και για το γεγονός ότι μας διευκολύνει σε κάθε ζωντανή σύνδεση που πραγματοποιούμε εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αλλά πάμε να συναντήσουμε και την κυρία Πετρίδου. Ξεχωριστή εκπομπή πρέπει να κάνουμε, όχι 5-6 λεπτά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ κι εγώ. Για πείτε μας λίγο, τι θυμάστε από τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε, που ενταχθήκατε στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και φαντάζομαι είχατε έρθει σε επαφή με ανθρώπους, με γυναίκες οι οποίες πρωταγωνίστησαν στο έπος του 40 και στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Ναι, πραγματικά. Έζησα τουλάχιστον με 5-6 γυναίκες από αυτές του 40 και μας έγιναν πολλές ιστορίες που πέρασαν. Ο κ. Παραγιαννόπουλος τα είπε εκ του φυσικού, τα πέρασε. Εγώ θα σας πω αυτά που άκουσα από τις ίδιες τις κυρίες αυτές. Για πείτε μας. Να πω πρώτα ότι το 1937 έγινε ο Ερυθρός Σταυρός, η νοσηλευτική υπηρεσία του Ερυθρού Σταυρού. Επομένως, το 37, 38, 39, οι νέες κοπέλες που πήγαν, που διδάχτηκαν και πήγαν να υπηρετήσουν την πατρίδα, ήταν νέες κοπέλες χωρίς μεγάλη πείρα. Έπρεπε όμως να πάνε. Αφού έκανε και την δικότητα στο νοσοκομείο, την πρακτική τους νοσοκομείο. Ναι. Ναι. Από αυτές θέλω να πω από την αρχή ότι 16 κοπέλες σκοτώθηκαν. Οι άλλες που έμειναν είχαν να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα με τους στρατιώτες, διότι πάθαιναν πολλά κρυοπαγήματα εκείνη την εποχή. Τα χιόνια, στα βουνά εκεί πέρα με τα κρύα και τους πήγαιναν συνέχεια κάλτσες ζεστές, στεγνές, για να αλλάξουν τις κρύες και βρεγμένες που φορούσαν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτοί που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τους έπαιρναν στην πλάτη τους οι αδελφές και τους πήγαιναν στα νοσοκομεία. Πρέπει να σας πω ότι εκεί στο πεδίο της μάχης κοντά στήθηκε όχιρα νοσοκομεία χειρουργία για τους τραυματισμούς των στρατιωτών, για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα θα σας πω και δύο γεγονότα που κάνουν μια εντύπωση, ας πούμε. Βέβαια. Κάποιος από αυτά που άκουσα, κάποιος στρατιώτης από ατύχημα έχασε τα μάτια του. Και φυσικά γύρισε στο σπίτι του, δεν μπορούσε τυφλός να προχωρήσει και τον δέχτηκε η κοπέλα που αγαπούσε με μεγάλη χαρά. Και σε λίγο καιρό παντρεύτηκαν. Εκείνη δεν έδειξε καμία μεταβολή στη ζωή της, δέχτηκε τον σύζυγό της, αλλά ο κόσμος είπε «Καλά, ένα τυφλό βρήκες να πάρεις». Και εκείνη απάντησε «Εγώ δεν πήρα ένα τυφλό, εγώ πήρα έναν ήρωα». Και ένα άλλο γεγονός, κάποιος άλλος έχασε το πόδι του και τον πήγαν στο νοσοκομείο, τον σύλλευαν εκεί πέρα και ήταν και θελόντρες αδελφές και τα άκουσαν από τον ίδιο και προσπαθούσαν να του δώσουν θάρρος. Και είπε αυτός ότι θα έδινα ευχαρίσω και το άλλο μου πόδι για την ελευθερία της πατρίδας μου. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο άλλες εποχές, ξεχωριστές ναι. Εποχές, αξίες βέβαια και έντονα τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι θα πρέπει να διδαχθούμε αυτήν την αυταπάρνηση, τον ηρωισμό, το γεγονός ότι δεν σκέφτηκαν απολύτως τίποτα όσοι ρίχθηκαν στη μάχη εκείνη την περίοδο. Έτσι, ναι. Ήταν ιστορικοί άγγελοι που πρόσφεραν την αγάπη τους στον συνάνθρωπο. Εύχομαι και οι νέες κοπέλες, οι Ελληνίδες,
να εμπνέονται από την αγάπη προς τον εθελοντισμό και την πατρίδα για να ακολουθήσουν τον δρόμο το δικό μας. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να μην ξαναζήσει η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, συνθήκες και καταστάσεις σαν και εκείνες που βίωσαν όλη την περίοδο του 40. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Πετρίδου. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ.